Ελάτε να πάμε να βάλουμε και στην παρέα μας και τον συνάδελφο τον Βασίλη τον Αλεξίου. Είναι από το Trikala Voice. Καλημέρα Βασίλη μου. Για να δούμε συλλήψεις. Και τι συλλήψεις. Έχουμε αρκετές συλλήψεις στην Καρδίτσα, αν δεν κάνουμε λάθος, για εξαγορά ψήφων. Τώρα τι έγινε εκεί. Πέντε συλλήψεις. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να πειραζαντάστε. Ναι, είχαμε πέντε συλλήψεις το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Καρδίτσας, στην περιοχή των Σοφάδων, για να είμαστε ακριβείς. Συνελήφθη σαν επαχτοφόρο ο διευθυντής ενός πολιτικού γραφείου υποψηφίου βουλευτού του νομού Καρδίτσης, μαζί με τέσσερα ακόμη άτομα με τα οποία φέρονται να είχαν μια συνδιαλλαγή. Τι συνδιαλλαγή? Μέσω αυτοκίνητο βρέθηκαν 197 ταυτότητες, ναι, δύο φωτοτυπίες ταυτοτήτων και ένα διαβατήριο, καθώς και μια σακούλα με φακέλους, που ο κάθε φάκελος μέσα είχε πέντε ψηφοδέλτια σταυρωμένα με το όνομα συγκεκριμένου υποψηφίου βουλευτή και έχει και την καρτούλα. Για προκειμένου να μην το ξεχάσουμε, δεν ξέρω για αυτόν τον λόγο, αυτή τη στιγμή έχουμε την κοινωνία. Παράλληλα, βρέθηκαν και 6.060 ευρώ. Οπότε, κοστολογείται, αν μπορούμε να κάνουμε μια αριθμητική πράξη, ναι, περίπου προς 30 ευρώ η ψήφος. Ναι. Εδώ να πούμε ότι ο υποψήφιος, αν Βασίλη μου δεν κάνω λάθος, δεν έχει συλληφθεί, γιατί. Δεν πρόκειται σε κατηγορίες εις βάρος του. Μόνο ο συνεργάτης του έχει συλληφθεί. Οι πληροφορίες μας λένε ότι έχει συλληφθεί ο συνεργάτης του, ο διευθυντής του πολιτικού του γραφείου. Ο διευθυντής του πολιτικού του γραφείου. Έτσι. Εδώ πάντως. Είναι η πρώτη φορά που. Ναι, Βασίλη μου, πες. Ναι. Είναι η πρώτη φορά που τουλάχιστον στα 25 χρόνια που κάνω εγώ δημοσιογραφία μου συμβαίνει. Γίνεται κάτι τέτοιο με επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία. Ναι. Άσχετα αν όλοι λίγο πολύ το είχαμε ακούσει, το είχαμε συνεργαστεί. Αυτό που είχαμε πιάσει μεταξύ μας, και εσείς και εμείς. Ναι. Αλλά ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, παιδιά, Σοφάδες, Καρδίτσα. Ναι. Δεν μιλάμε πια για καμιά τεράστια πόλη, καμιά τεράστια περιοχή. 197 ταυτότητες, 6.000 ευρώ. Δηλαδή θέλω να πω ότι. Έχει μια μεγάλη κοινότητα Ρωμά, πρέπει να πούμε, οι Σοφάδες. Σωστό είναι αυτό που λέω. Ότι. Συνήθως να το πούμε, γιατί όλοι μας τώρα το γνωρίζουμε, ότι συνήθως και στο παρελθόν έχουν συμβεί τέτοια περιστατικά εκμεταλλευόμενοι κάποιοι τις κοινότητες Ρωμά. Έτσι. Που τους χρησιμοποιούν πολλές φορές ως πελατειακές δεξαμενές και αγόραζαν ψήφους. Το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Αλλά όπως λέει ο Βασίλης, είναι η πρώτη φορά υπάρχουν που έφτασε αυτό το σημείο. Ναι. Υπάρχουν αναφορές ότι ακόμα περνάγανε με το αυτοκίνητο έξω από οικισμούς και πετάγανε τους φακέλους με τα ευρώ. Ναι. Τα ευρώ και τα ψηφοδέλτια. Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή δύναμη.